Πουλικό, έγινε καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακρότες σας. Τι συνέβη προχτές? Από πού να το πιάσεις, όπου και να το πιάσεις, βρωμάει. Ένα συνάδελφο, τον οποίο ο γιατρός του ναυπηγείου εδώ και 15 χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας τον είχε βγάλει εκτός, ας πούμε, της γιάρδας να δουλεύει στη στεριά και κυρίως στα αποδυτήρια ως καθαριστής χώρου. Επειδή ήταν παλιά ναύτης, τον επήραν ξαφνικά γιατί κρίνανε ότι ήταν επίγουσες οι εργασίες, να τον βάλουν μέσα σε ένα βαρκάκι μόνο του, ενώ προβλέπεται πάντα να υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέσα σε αυτές τις, τις λάτζες που λέμε, να δουλέψει ξαφνικά μετά από 15 χρόνια μέσα σε καύσωνα και μάλιστα υπεροριακά. Μάλιστα. Και αφήνοντάς τον μόνο του. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, όταν την προηγούμενη μέρα το συνδικάτο μας είχε στείλει επιστολή και στο συγκεκριμένο ναυπηγείο αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, ότι πρέπει να προστατευτούν το σύνολο των εργαζομένων, αλλά κυρίως πρώτα και κύρια οι ευπαθείς ομάδες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν να μην υπάρχουν καθόλου υπεροριακή απασχόληση. Τρίτον, όχι στον ήλιο, τουλάχιστον εκτεθειμένοι. Τέταρτον, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή έχασε τις αισθήσεις του. Αν υπήρχε κάποιος δίπλα του, θα μπορούσε να προσφέρει τις άμεσες βοήθειες, τέλος πάντων να φωνάξει σε βοήθεια και θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να έχει σωθεί. Δεν υπήρχε οδηγός, ενώ έχει ασθενοφόρο. Πάμε στα ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Ενώ υπάρχει ασθενοφόρο στο ναυπηγείο, δεν υπήρχε οδηγός μέσα στο ναυπηγείο εκείνη την ώρα. Και έπρεπε να περιμένουν το ΕΚΑΒ να έρθει. Εδώ μιλάμε ότι πραγματικά τον έστειλαν στο θάνατο τον άνθρωπο αυτόν. Πείτε μου κάτι, ο άνθρωπος αυτός δούλευε δηλαδή τ' άλλα μεσημέρι μέσα στον καύσωνα? Μόνος του, ολομόναχος. Και ενώ ήταν διαπιστωμένο από τις υγειονομικές υπηρεσίες εκεί του χώρου εργασίας ότι ανήκε στις ευπαθείς ομάδες. Με πρόταση και προτροπή του γιατρού εδώ και 15 χρόνια είχε φύγει από τη γιάρδα, από την παραγωγή και ασχολιόταν με τον καθαρισμό χώρων έξω, βοηθητικών, από δυτήρια και άλλους χώρους. Το είπατε προηγουμένως, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω. Ήταν ακριβώς την προηγούμενη μέρα που εσείς ως Συνδικάτο Μετάλλου εκδώσατε ανακοίνωση και δελτίο τύπου προς τις εργοδοτικές ενώσεις και προς το Υπουργείο Εργασίας να μην έχουμε αυτού του είδους την εργασιακή, ας το πω, απασχόληση τώρα σε συνθήκες καύσωνα, οι οποίες, όπως λέγατε σε αυτή την ανακοίνωση, μπορεί να επιφέρουν το μοιραίο για τον εργάτη. Και μία μέρα μετά είχαμε το θάνατο του ανθρώπου. Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Και μάλιστα σε πάρα πολλούς χώρους, όπου είχαμε ανθρώπους και όπου μπορούσαμε να παρέμβουμε, με δικιά μας παρέμβαση διώχναμε τον κόσμο από τις 1:30 ώρα. Και τη συγκεκριμένη μέρα και την προηγούμενη. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κλείστε εσείς τη συνομιλία αυτή, κύριε Πουλικογιάννη, όπως νομίζετε. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Εμείς έχουμε και αύριο, επειδή καταρχάς εμείς το είχαμε από την Κυριακή προγραμματίσει. Καλούσαμε και άλλα σωματεία και φορείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 12 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Με σκοπό, πέραν τα γενικότερα αιτήματα που αφορούν τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, επειδή μας καίει πραγματικά και μεταφορικά αλλά και πραγματικά το ζήτημα με το κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται, θέλαμε να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε να υπάρχει παρέμβαση από την κυβέρνηση σε μια σειρά χώρους, όχι μόνο στα ναυπηγεία, ούτε γενικότερα στον κλάδο του μετάλλου, αλλά και συνολικότερα και σε άλλους χώρους. Γιατί το ζήτημα της θερμοπληξίας δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά μια σειρά χώρους. Που είναι εύκολα κατανοητό. Σήμερα η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά έβγαλε μια εγκύκλιο, ας το πούμε έτσι, η οποία όμως τι είναι? Όπως είχε βγάλει και πριν από λίγες μέρες. Είναι μια γενική παρότρινση, γενικές οδηγίες προς ναυτιλωμένους, χωρίς συγκεκριμένους πώς το λένε, αποφάσεις, περιορισμούς, επιπτώσεις εάν κάποιος δεν ακολουθήσει τις συγκεκριμένες οδηγίες και χωρίς να υπάρχει και κάποιος ελεκτικός μηχανισμός για να ελέγξει εκείνη την ώρα αν θα τηρηθούν. Μιλάμε ένα γενικό όποιος θέλει και ό,τι θέλει. Προς την εργοδοσία εννοώ. Εμείς αυτό που ζητάμε και
και απαιτούμε είναι να υπάρξει μία απόφαση που θα λέει από τη θερμοκρασία 37-38 βαθμούς και πάνω σταματάμε όλες τις εργασίες. Σε χώρους που δεν είναι κλιματιζόμενοι. Δεν μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, ούτε για χώρους όπου δεν υπάρχει κίνδυνος. Και σίγουρα, το πρώτο πράγμα από νωρίς, θα έλεγα εγώ, από αρκετά πιο πριν, προστασία των ευπαθών ομάδων, έτσι όπως τουλάχιστον έχουν καθοριστεί από τους γιατρούς εργασίας και όσοι γνωρίζουν ότι είναι άνθρωποι, συνάδελφοι με υποκείμενα νοσήματα. Γιατί αυτό είναι και λίγο γενικό. Και εμείς δεν μένουμε σε αυτό μόνο. Γιατί μην νομίζετε, νομίζω το ξέρετε, ότι η προληπτική ιατρική δεσπόζει στη χώρα μας, ότι όλοι έχουμε κάνει εξετάσεις και ξέρουμε τι κουβαλάμε πάνω μας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάνει εξετάσεις, να έχουν κάποια θρόμβωση ή κάποια ευαισθησία και πάνω στον κάψωνα, αν δουλεύουν, έχουμε συμβεί αυτά στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό μεγενθύνεται μέσα σε. Και όπως λέτε, αυτά δεν αφορούν μόνο εσάς, δεν αφορούν μόνο τους ναυτεργάτες, τους μεταλλεργάτες, αφορούν τους οικοδόμους, τους δελιβεράδες. Βέβαια. Εννοείται εργαζόμενους στους ΟΤΑ που μαζεύουν τα απορρίμματα που είναι στους δρόμους. Μια σειρά. Σαν λογίστικ που δουλεύουν μέσα σε σιδηροκατασκευές, αποθήκες στο Θριάσιο που είναι γεμάτο και είναι καμίνι μέσα, είναι χειρότερα μέσα από την έξω. Πραγματικά δηλαδή υπάρχουν χώροι που νομίζεις λες, όταν είσαι έξω είναι καλύτερα στον ήλιο. Λοιπόν, γιατί η λαμαρίνα και η τσίγκη λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές θερμοκρασίες αν είσαι από κάτω. Δεν είναι μονοτικά αυτά τα υλικά. Πότε είπατε είναι η κινητοποίηση στο εργασίας? Είναι αύριο 12 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Καλούμε συνδικαλιστές, συνδικάτα, συναδέλφους εργαζόμενους να στηρίξουν και να παρευρεθούν, να πιέσουμε, να γίνουν υποχρεωτικά τα μέτρα και όχι συστάσεις. Αν δείτε όλες οι ανακοινώσεις και όλες αυτές που κάνουν οι υπουργικές για να δείξουν ότι ενδιαφέρονται τάχα, που κλείνουν βέβαια με το ρητό να μην εμποδίσουμε και ενοχλήσουμε την παραγωγική διαδικασία, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ό,τι ακούμε όταν έχουμε πρόβλημα, όταν έχουμε παρεμβάσεις, ότι εντάξει ρε παιδί μου, να μην πάθει κανένα τίποτα, αλλά να τελειώσει και η δουλειά, να φύγει το καράβι, να έρθει το καράβι, να τελειώσει η δεξαμενή. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δηλαδή αυτό που λέμε, πέγαμε και στα Τέμπη, ο λαός ο ίδιος το ανέδειξε, ας πούμε, με τα συνθήματά του, αλλά και σε όλα αυτά τα ατυχήματα που έχουν, είναι καθημερινά, βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή τη ζυγαριά. Από τη μία είναι πόσο θα γεμίζει ο κουμπαράς του εργοδότη. Και θα τρέχει αυτό, και από την άλλη είμαστε όλοι εμείς που συνέχεια μετριόμαστε και συνέχεια βγαίνουμε λιγότεροι σε κάθε με καταμέτρηση. Από την αρχή του χρόνου είναι ακριβές, έχουμε πάνω από 60 νεκρούς εργάτες εν ώρα εργασίας. Τουλάχιστον από τις επίσημες καταγραφές και αυτές που κάνουμε με τις καταγγείλες που έχουμε τα συνδικάτα τώρα. Γιατί με ακρίβεια δεν υπάρχει κάποιος που να μετράει με πλήρη σιγουριά πόσα και παλιότερα έχουμε δει συμβάντα σε εργοστάσια που τους βγάζουν στον δρόμο και τα περνάνε τροχαία ή ξέρω εγώ, καλά με τους delivery το συζητάμε, είναι σύστημα να βγαίνουν τροχαία, αλλά μια καταγραφή που υπάρχει δίνει αυτόν τον αριθμό. Και βέβαια έχουν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις από την αρχή του χρόνου και πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη που βάζουν τα ζητήματα προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, που βάζουν το ζήτημα της εντατικοποίησης των ελέγχων στην παιδιά της πολιτείας για να ελέγχονται πόσο τηρούνται αυτά τα μέτρα και να έχουμε όποιες κυρώσεις γίνεται κτλ. Αλλά αυτά δεν τυχαίνουν δημοσιότητας, παρά μόνο ακούμε καμιά φορά, πάλι απεργία κάνουν αυτοί, πάλι δημιουργούν πρόβλημα, έτσι. Οι απεργίες θα κλείσουν τα εργοστάσια, θα διώξουν τα καράβια μας, λένε εμάς. Αλλά τι δεν λένε, ότι το πρόβλημα δεν είναι οι απεργίες, αλλά είναι τα αιτήματα των απεργιών που δημιουργούν πρόβλημα, που πονάνε, γιατί όλα αυτά τα μέτρα για να πάρθουν είναι κόστος. Συζήταγαμε κάποιον σήμερα σε μια αποθήκη logistic που λέγαμε το εξής. Ότι αυτή η αποθήκη είναι τεράστια που δουλεύουν 400 άτομα εκεί μέσα, θα μπορούσε να έχει κάλλιστα ένα πολύ καλό κλιματιστικό σύστημα και οι εργαζόμενοι να μην κινδυνεύουν και να δουλεύουν άνετα. Και στον καύσωνα και το χειμώνα στα χιόνια. Και η απάντηση ξέρεις ποια ήταν? Ξέρεις πόσο κοστίζει αυτό να το αγοράσουμε και να το εγκαταστήσουμε? Τι λες τώρα? Κατάλαβες. Αυτό είναι. Πολύ απλή απάντηση. Κύριε Πουλικόγιαννη, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.